Ως αβέβαιο χαρακτήρισε το μέλλον της χώρας το μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτής ο Γιάννης Μπανιάς σε δηλώσεις του από τα Χανιά. Ο κ. Μπανιάς δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τα χαμηλά ποσοστά που παρουσιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Η προσφυγή στο μηχανισμό στήριξης θα υπονομεύσει το παρόν και το μέλλον του τόπου για πολλά χρόνια και θα οδηγήσει σε νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα, τόνισε από τα Χανιά το μέλος της γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Μπανιάς. Οι ιστορικές είναι οι ευθύνες και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ από το παρελθόν. Και είναι, πιστεύουμε, ιστορικές αλλά και εγκληματικές οι ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης που στέλνει την Ελλάδα στο μηχανισμό στήριξης και στα χέρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Δανειζόμαστε με μεγάλα επιτόκια. Το χρέος και τα ελλείμματα μεγαλώνουν με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας, τη λιτότητα, τη φτώχεια, τη διάλυση του ασφαλιστικού συστήματος, την εκποίηση του δημόσιου πλούτου, που σημαίνει μακροχρόνια ύφεση με ανυπολόγιστες και οδυνηρές κοινωνικές συνέπειες, τόνισε. Ότι όχι ανάπτυξη δεν θα έχουμε, θα έχουμε ύφεση. Δεύτερο ζήτημα. Εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθεί η εργασία και οι αποδοχές των εργαζομένων, τα εισοδήματα δηλαδή, γιατί με τη μείωσή τους είναι υποχρεωτικό ότι θα πάμε στην ύφεση. Και με την ύφεση τα χρέη που θα έχει η χώρα μας και τα ελλείμματα θα μεγαλώσουν. Σε ό,τι αφορά την πτωτική πορεία της αριστεράς στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μπανιάς δήλωσε. Και η διάσπαση της αριστεράς έχει παίξει το ρόλο της για την, για την έλλειψη εμπιστοσύνης, για την αφαιρεγκαιότητα που υπάρχει και ως προς την αριστερά από την πλευρά του κόσμου. Θα έλεγε κανένας ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα θα έπρεπε να οδηγήσουν τον κόσμο να στραφεί προς την αριστερά. Δυστυχώς δεν συμβαίνει έτσι. Είναι ένα στοίχημα λοιπόν που μένει να κερδιθεί.